μιας πολύ έτσι έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Ποια είναι η δική σας άποψη, ποια είναι η άποψη του Κινάλ για αυτή την ιστορία? Για να είμαι ειλικρινής, καταρχάς, όταν και εγώ άκουσα τη Δευτέρα τη συνομιλία, παρόλο που okay, υπήρχαν ενδείξεις, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, αλλά ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Και θέλω λίγο να σταθούμε και σημείο προς σημείο του τι πολιτικές προεκτάσεις έχουν αυτά που ήταν στο φως της δημοσιότητας και με τις συνομιλίες αλλά και με το δημοσίευμα των παραπολιτικών τον προηγούμενο Σάββατο. Πρώτον, υπάρχει ένα θέμα που αφορά τη σχέση της εκτελεστικής εξουσίας από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τη δικαστική. Δεν είναι δυνατόν ο υπουργός επικρατείας τότε Νίκος Παπάς να λέει για την κυρία Τουλουπάκη ακριβώς ότι θα της πω, άκου να δεις κορίτσι μου τι πράγματα είναι αυτά που κάνεις. Αυτό δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη ή πολύ μυαλό να καταλάβει κανείς ότι μιλάει μια ευθεία παραβίαση διάκριση των εξουσιών που είναι κορυφαίος πυλώνας του πολιτεύματός μας. Και δυστυχώς αυτό αντικατοπτρίζει και τις ίδιες πολιτικές επιλογές και τις πρώτες κυβέρνησης. Ένα.